γιορτή της ποίησης χθες. Και όλοι μαζί γιορτάζουμε την υπέρτατη μορφή της συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας, όπως την ορίζει ο νομπελίστας ποιητής μας. Η ποίηση εξάλλου και στις εύκολες αλλά και στις δύσκολες στιγμές του έθνους μας πάντοτε στήριζε, εξέφραζε, συμπορευόταν, άνοιγε δρόμους πνεύματος και ψυχής διαχρονικά. Από τις αρμουδιές του Ομήρου, τη Σαφό και τον Αλκμάνα, στο δημοτικό μας τραγούδι και την υπέροχη βυζαντινή υμνογραφία. Από τον Ερωτόκριτο, στον Σολομό και τον Κάλλοντα. Από τον Παλαμά και τον Καβάφη, στην ευλογημένη γενιά του Τριάδου. Τη γενιά του Σεφέρη, του Ελίδη και των δικών μας, του Ρίτσου και του Βρετάκου. Χρόνια πολλά στους ποιητές, μέσα από την καρδιά μας, μαθήτριες και μαθητές. Υπέροχα παιδιά μας. Θερμά συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας. Με ποίηματα πιστήρια μέσα από την ψυχή σας. Σαν δείξατε πως έχετε ταλέντο και καπρίτσο, ελάχιστα απέχετε από το Γιάννη Ρίτσο. Με αυτό το προσκλητήριο που βγαίνετε σε λίγο στο πάρκο είναι το εφαλτήριο να φτάσετε το Βρετάκο. Γι' αυτό πρέπει στην Ένωση να έρθείτε νέα μέλη και μέσα από τη συνένωση μέλησες στην Κυψέλη. Να έχουμε συνέχεια παίρνοντας τη σκυτάλη και μέσα από τη συνέπεια με θέληση και πάλι το σύνθημα να δώσετε και όλοι με ένα νεύμα τη χώρα μας να σώσετε με όπλο σας το πνεύμα. Η επίκληση της Μούσας από τον ποιητή να του υπαγορεύσει αυτά που πρόκειται να διηγηθεί τόσο για τον τρομερό θυμό του Αχιλλέα όσο και για τον άντρα τον πολύτροπο, το θεϊκό Οδυσσέα, αλλά και η διήγηση του Ισίωδου στη θεογονία του για το δώρο της ποίησης που έλαβε ο ίδιος από τις Μούσες στον Ελικόνα, δηλώνουν την πίστη των αρχαίων ποιητών αηδών για τη θεϊκή καταγωγή της τέχνης τους. Οι Μούσες συμβόλιζαν το μεγαλείο της τέχνης, το ωραίο όχι μόνο στη μορφή, αλλά και στο περιεχόμενο. Είναι φωτεινές και ήπιες μορφές που μέχρι σήμερα προσωποποιούν την παρηγοριά που φέρνει η τέχνη και η ηθική στη ζωή των ανθρώπων, καθώς και την ομορφιά που τις δίνει. 5 από τις 9 είχαν ιδιαίτερο ρόλο ως προστάτηδες της ποίησης. Θα ξεκινήσουμε με μια σύνθεση που ξεπήδησε από το μουσικό σχολείο. Το βραβείο το πήρε η
μαθήτρια Φασουλοπούλου Γεωργία της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καστορίου. Και έπαιρνω... Να περιμένουμε λίγο τα παιδιά, θα τα διαβάσουμε όλα πρώτα και θα τα καλέσουμε. Και έπαινω η μαθήτρια Καραμπάτου Γεωργία της 6ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, ο Δημητρόπουλος Ευστράτιος της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης και Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος της 6ης τάξης του Ιδιωτικού Σχολείου Σπάρτης. Από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αιγυθίου. Το βραβείο παίρνει ο μαθητής Ματσούκα Σάρης της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σκάλης. Και έπαινο παίρνουν οι μαθητές Καριοφίλης Ιωάννης της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Προκαιών, Βουσουλάκος Κωνσταντίνος της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Προκαιών, Βαρζακάκου Μαρία της 6ης τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γηθίου και Χελιώτης Λεωνίδας της 6ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλης. Από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μολάου το βραβείο παίρνει ο Ευαγγελάκος Δημήτριος της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παπαδιανίκου. Και έπαινο η Λεκάκη Μαρουλίτσα της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας, Νικηφόρου Σταματική της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, Κουσούλιας Χρύσανθος της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας και Λάμπρου Ιωάννης της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Γερακίου. Και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα βραβεία δόθηκαν και οι έπαινοι κατά τάξεις. Η πρώτη τάξη γυμνασίου. Το βραβείο παίρνει ο μαθητής Μαργαρίτης Στράτης του Γυμνασίου Σκάρη. Και τους επαίνους η Λάτση Ελένη του Γυμνασίου Γερακίου, η Σταθάκη Λεφέρη του Γυμνασίου Ελαφωνήσου και η Μινακάκη Κυριακή του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης Γιάννης Ρίτσου. Για τη δευτέρα τάξη γυμνασίου, το βραβείο παίρνει η Φωτοπούλου Μαρίλια του 4ου Γυμνασίου Σπάρτης Γιάννης Ρίτσου. Και τους εκρέμους, η Γρεβενίκη Εκατερίνη του Γυμνασίου Σκάλας, ο Κόντος Παναγιώτης του Γυμνασίου Γερακίου και τον τρίτο έπαινο οι μαθητές Τσάτσας Δημήτρης και Σωτήρη Δημήτρης του Γυμνασίου Αρεόπουλος. Και για την τρίτη τάξη γυμνασίου το βραβείο παίρνει η μαθήτρια Φωτεινή Χούλη του Γυμνασίου Νεάπολης και τους επένους Χριστάκη Ελένη του Γυμνασίου Γερακίου, Μανώλης Κωνσταντάκης του 2ου Γυμνασίου Σπάρτης και Ελένη Κορομπόλη του 2ου Γυμνασίου Σπάρτης. Σκάλα χωριό μου όμορφο, χωριό μου ονειρεμένο, με όλες τις χάρες και ομορφιές, έχει ο Θεός πλασμένο. Σκάλα χωριό μου πράσινο, με δέντρα και λουλούδια, πορτοκαλιές και λεμονιές, τριαντάφυλλα ζουμπούλια. Σκάλα Ευρώτα σου, το πιο ξεκουστό ποτάμι, δροσίζει τα περιβόλια μας και όμορφα τα κάνει. Έχει σχολεία, μαγαζιά, τράπεζες, πλατείες, σπίτια με κήπους και αυλές και δύο εκκλησίες. Έχεις ανθρώπους όμορφους, φιλόξενους με τρόπους, που δεν θα βρεις σαν κι αυτούς, σ' όλους τους άλλους τόπους. Ο ήλιος σου και η θάλασσα, στολίδια είναι μεγάλα, τόπιοι και ξένοι σε προτιμούν, από νησιά μεγάλα. Σκάλα μου, όποιος επισκεφτεί, θαυμάσια θα περάσει και τη φιλοξενία σου ποτέ δεν θα ξεχάσει. Σκάλα της Λακωνίας μας, η πρώτη είσαι πόλη, καμιά σαν κι εσένα, ναι, στην οικουμένη όλη. Thank you.
ημερών. Με πόση χάρη ύψιστε και πάντυπνο ταλέντο, σμήλευσες και παρέδωσες ετούτο το πορτρέτο. Φαίνεται αποφάσισες μοναδικά να γράψεις και κάθε άλλο έργο σου σαφώς να σε περάσει. Προσάρμοσες την ομορφιά, τον ήρου τη μαγεία και είπες με ενθουσιασμό γεννήθη λακωνία. Αψεγάγιος το αποτύπωμα που έκανες τιμή σου στο λίδι της πατρίδας μας και της Πελοποννήσου. Να παρακαλέσω τον διευθυντή της Ελευθερωμάτων. Μιλάς τέλεια. Τη σταφάκι με φέλη μα σταλεί τα εκδρομικά. Ο τόπος μου, ο πολυπατημένος, μέσα του Λεωνίδα τους Τιτάνες είναι βραλμένος. Ο ταΐγετος σαν γεράκι του κοιτά, βλέπει ως το τέρα και τον καβομαλιά. Ο ήλιος πουλούζει τη θάλασσα από ψηλά, φτάνει ως τα κύθια, τα φιλικά. Ένα κάστρο, το παλιό κάστρο, στέκει σε ένα βράχο από το ηρωικό Βυζάρ, εικόνες να. Η δικιά μας η Μαλβάζια, η δικιά, που βλέπει στο Κυκλάδο τα νησιά. Ποιητές έχει όπως τον Ρίτσο, το Ξακουστό, κι άλλους που γεννήθηκαν και έζησαν εδώ. Αρχαίοι ελαιώνες βρίσκονται εδώ, που βγάζουν λάδι, παρθένο εκλεκτό. Η θάλασσα, σαν μάσκα που κοιτάζει με μαγεία, βλέπει στα γαλάζια τη νερά πληθυσμένη αρχαία πολιτεία. Και σαν δεν έκανε αυτό, στο Φινίκι το ψηλό, συναντούμε αρχαίο του Απόλλωνα ναό. Αυτός ο τόπος ο μικρός, που τον νιώθω ως μεγάλο, έχει τυπώσει την καρδιά πολλών μικρών, μα και μεγάλων. Να παρακαλέσω τον διευθυντή του Πρωτοβάθμιου της Εκπαίδευσης της Ακαδημίας, κύριο Πολίτη, για να κάνει την απολογία. Και θα παρακαλέσω τον κύριο Φουρίδη, τον σχολικό σύμβουλο, να έρθει για την απονομή. Από μια λάμψη ξεχύλισε γάργανο νερό. Ήτανε του Ευρώπη. Μοίρασε τη ζωή και την έκανε αθάνατη. Από μια λάμψη γεννήθηκαν θεμέλια ακέραια, που πολλοί τα καταπάτησαν. Μα δεν έπεσαν, μα δεν πέφτουν. Από μια λάμψη ξεφύτρωσε ελιά, που έγινε μάνα όλων και έκανε το χώμα από κάτω της χρυσάφη. Από μια λάμψη υψώθηκαν δύο παλικάρια στιβαρά, τα Άγιετος και Πάνωνα στα ονόματά τους, πατέρες κάθε παιδιάδας, κάθε ρεμπούλας και κάθε χαράδας. Από μια λάμψη βρέθηκε η μάνα να κρύβει τα δάκρυα του αποχωρισμού για το παιδί της πίσω από τις σφιγμένες της βροθιές. Η σπαρτιά της αμάνα ήταν, ποια άλλη. Από μια λάμψη έζησαν και ξεψύχησαν άνθρωποι. Όχι απλοί άνθρωποι. Άνθρωποι που από την αμβολία τους τράπησε τον ήλιο. Περίεργο. Μάλλον έτσι εξηγείται τελικά. Η λάμψη αυτή δεν ήταν παρά μόνο η αντανάκληση του ήλιου στην ασπίδα του Λεωνίδα. Εδώ μια φωτογραφία, μαζί. Ωραία, τέλεια. Από την αρέωπολη. Και τα δύο παιδιά του αρέωπολη.
Ένα λεπτό να πάρει το χαρό. Το λίγο. Το γραφικό μαλαία που είχε στα μοναστήρια του ελληνική σημαία.
Κάθε καράβι που περνά και κάνει το σταυρό του, βλέπει και να τον ευλογεί ο Γιώργης στο πλευρό του. Και στη Νεάπολη αν περνάς και θες να ξαποστάσεις, στα γραφικά τα ουζερή κάτσε να ξεδιψάσεις. Και χταποδάκι για μεζέ, λίγο πριν συνεχίσεις, το μακρινό ταξίδι σου τον τόπο να γνωρίσεις. Περνάς χωράφια με ελιές και μπόλικα κρεμμύδια, που απ' την ελίκα αρχίζουνε μέχρι τα βελανίδια. Έχει και άλλο τόπος μου, κάστρο με ιστορία, το Παυλοπέτρι στο βυθό, χαμένη πολιτεία. Έχει και το απολυθωμένο του το δάσος στα Νικόλα, που είναι το παλαιότερο στην ιστορία από όλα. Αυτός είναι ο τόπος μου, αν τύχει να περάσεις, και αν όλα αυτά επισκεφτείς, ποτέ δεν θα ξεχάσεις. Και να έρθουν οι μαθητές που πήραν τους Εφαίνους, Χριστάκη Ελένη, Κωνσταντάκης Μανώλης και Κορομπόκη Ελένη. Να παρακαλέσω τον πρόεδρο της βιβλιοθήκης, τον κύριο Παλούμπα, τον εκπρόσωπο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης και την εκπρόσωπο των φίλων της βιβλιοθήκης, που είναι οι συνδιοργανωτές, να κάνουν την απονομή των Εφαίνων. Ένα αναπάντητο ερώτημα του Γιάννη Ρίτσου ανακάλυψε ο κύριος Χαράλαμπος Γούλας και το συνέθεσε για να το τραγουδήσει τώρα η μαθήτρια της πρώτης τάξης Ισμήνια Τσαβέ και η μαθήτρια της δευτέρας λυκείου Άρτεμις Μπόε. Στο φλάουτο η Χαρά η Καριοφύλη της πρώτης τάξης γυμνασίου. Τη συνοδεία της κιθάρας ο συνθέτης κύριος Χαράλαμπος Γούλας.
θα κλείσει τα παιδιά της χοροδίας του Εθνικού Οδείου Σπάρτης, που θα τραγουδήσουν μελοποιημένη ποιήση Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελίτη, Τάσου Λιβαδίτη, Νίκου Γκάτσου και Νότι Περιγιάννη. Διδασκαλία και διεύθυνση ο πατήρ Νικόλαος Τσάκος. Μέχρι να προσέλθει το Εθνικό Οδείο, να ευχαριστήσουμε την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους διευθυντές, τους σχολικούς συμβούλους, τους δασκάλους, τους καθηγητές και τα παιδιά, την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και την κυρία Τζανετέρα, τους συνδιοργανωτές, τον Συνεταιρισμό Εσπεριδοειδών Λακωνία για τους κοινούς που θα προσφερθούν στο τέλος, τις κυρίες μέλη του συλλόγου μας για τα κυκλίσματα, την κυρία Παναγιώτα Μανιάτη για τη σύνθεσή της και Γκυζέλα Κουβελιώτη για την προσφορά της και το Ανθοπολείο Λιακοπούλου για τα λουλούδια. Το Εθνικό Οδείο. Θα ξεκινήσουμε. Με Μάνο Κατζηδάκη, το βάλς των χαμένων ονείρων ορχιστρικό.
Τύχη Νότης Περιγιάννης, Γιώργος Εμιρζάς. Και οι σπουδαστές Βασίλης Ράβαρης, Ελίζα Ψηλακάκου και Ειρήνη Τελειώτη, τα ντραμ, την τάξη Παλόπουστα. Αφήσέ με να πω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου, δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω
μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι, πάνω στο ύψωμα, και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φαντάζουμε κιόλας πως θα πετάξουμε. Δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις. Ούτε έχει σημασία που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα. Μονάχο στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω, το δοκίμασα, δεν ωφελεί. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τούτο το σπίτι στήχιωσε, με διώχνει. Θέλω να πω, έχει παλιώσει πολύ, τα καρφιά ξεκολλάνε. Τούτο το σπίτι δεν με σηκώνει πια. Δεν αντέχω να το σηκώνω στη ράχη μου. Πρέπει πάντα να προσέχεις. Να στεριώνεις, να στεριώνεις, να στεριώνεις. Όλο να προσέχεις, να προσέχεις. Μην πέσουν, μην πέσεις, δεν αντέχω. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Μια στιγμή να πάρω τη ζακέτα μου. Τούτο τον άστατο καιρό, όσο και να είναι, πρέπει να φυλαγόμαστε. Έχει υγρασία τα βράδια και το φεγγάρι δεν σου φαίνεται αλήθεια πως επιτείνει την ψύχρα. Άσε να σου κουμπώσω το μπουκάμι σου, τι δυνατό το στήθος σου, τι δυνατό φεγγάρι, η πολυθρόνα λέω. Μην κοιτάς εμένα. Εμένα η θέση μου είναι το ταλάντευμα, ο εξαίσιος ήλιγος. Έτσι κάθε απόβραδο έχω λιγάκι πονοκέφαλο, κάτι ζαλάδες. Συχνά πετάγομαι στο φαρμακείο απέναντι για καμιά ασπιρίνη. Άλλοτε πάλι βαριέμαι και μένω με το πονοκέφαλό μου. Ψήνω έναν καφέ. Και πάντα αφηρημένη ξεχνιέμαι και ετοιμάζω δύο. Ποιος να το πει τον άλλο. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Α! Φεύγεις. Καληνύχτα. Όχι, δεν θα έρθω. Καληνύχτα. Εγώ θα βγω σε λίγο. Ευχαριστώ. Γιατί επιτέλους πρέπει να βγω από αυτό το τσακισμένο σπίτι. Πρέπει να δω λιγάκι πολιτεία. Όχι, όχι το φεγγάρι. Την πολιτεία με τα ρουφιασμένα χέρια της, την πολιτεία του μεροκάματου, την πολιτεία που ορκίζεται στο ψωμί και στη γροθιά της, την πολιτεία που όλους μας αντέχει στη ράχη της, με τις μικρότητές μας, τις κακίες μας, τις έκτρες μας, με τη φιλοδοξία μας, την άγνοιά μας και τα γερατιά μας. Να ακούσω τα μεγάλα βήματα της πολιτείας, να μην ακούω πια τα βήματά σου, μήτε και τα βήματα του Θεού, μήτε και τα δικά μου βήματα. Καληνύχτα. Thank you.
κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μας. Η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας απόψε είναι υπερήφανη. Θέλω να πιστεύω ότι αρέσαμε και άρεσαν και τα παιδιά. Δεν θα πω ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, διότι σκεπτόμαστε και φιλοδοξούμε να κάνουμε πάρα πολλά σε βάθος χρόνου. Και όσο βλέπουμε τις αίθουσες και τις γεμίζετε, θα παίρνουμε δύναμη. Και αν καμιά φορά τύχει, και το εύχομαι αυτό, και αν καμιά φορά τύχει να δούμε και καμιά αίθουσα άδεια, θα πάρουμε περισσότερο πείσμα για να τη γεμίσουμε και αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχουμε υγεία και καλή Ανάσταση να έρθει. Ευχαριστούμε πολύ.